Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση με τον Επίτροπο για το Κλίμα και την Ενέργεια, τον κύριο Γκανιέτε, στον οποίο παρουσιάσαμε την πρωτοβουλία που θέλει να αναπτύξει η Κύπρος για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, η οποία ως γνωστόν πλήττεται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Θεωρώ ότι ήταν θετική η αντίκριση αυτής της πρωτοβουλίας από μέρους του Ευρωπαίου Επιτρόπου. Μας ζήτησε περισσότερες πληροφορίες, περισσότερες λεπτομέρειες, τις οποίες εμείς πολύ ευχαρίστως θα τις δώσουμε εντός της εβδομάδας, ούτως ώστε να δούμε και ποιος θα μπορούσε να είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτή την προσπάθεια. Σε κάθε περίπτωση θέλουμε αυτή η πρωτοβουλία που θα αναπτύξει η Κύπρος να ευθυγραμμίζεται και με τις αρχές και τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ουσιαστικά να είναι ο βραχίωνας ουσιαστικά της Συμφωνίας των Παρισίων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Να είναι η συνεισφορά δηλαδή της ευρύτερης περιοχής στην προσπάθεια που γίνεται παγκόσμια για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Τώρα, στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλίας, συνεχίστηκε ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα, το πώς ενσωματώνουμε στην γεωργική παραγωγή τις αρχές της βιοοικονομίας και της κυκλικής οικονομίας. Εκεί η Κύπρος πρέπει να σας πω ότι στήριξε την συμπερίληψη αρχών αειφορίας, αρχών οι οποίες λειτουργούν πιο φιλοπεριβαλλοντικά, αλλά είναι κοινωνικά αποδεκτές και οικονομικά βιώσιμες, ώστε να λειτουργούμε στον χώρο τον αγροτικό, και προς όφελος των αγροτών, αλλά να σεβόμαστε και το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες. Συνεχίζεται η συζήτηση για την νέα κοινή αγροτική πολιτική. Η Κύπρος υποστηρίζει σταθερά την διατήρηση του προϋπολογισμού της κοινής αγροτικής πολιτικής με στόχο να επιτύχουμε τους φιλόδοξους στόχους που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί να τίθενται, το επιχείρημα μας είναι ότι δεν μπορεί να τίθενται πιο φιλόδοξοι στόχοι για να μειώνεται ο προϋπολογισμός και θεωρούμε ότι μαζί με τις συνέργειες που έχουμε αναπτύξει με άλλες χώρες επιτυγχάνουμε πρόνοιες στη νέα κοινή γεωργική πολιτική, οι οποίες είναι προς το συμφέρον των Κυπρίων αγροτών. Φαίνεται πάντως, βλέποντας το πώς προχωρούν τα πράγματα και το πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γίνεται δηλαδή μια σύνθεση ιδεών, σύνθεση και των συμφερόντων των διαφορών χωρών, ούτως ώστε το αποτέλεσμα, αν είναι δυνατόν, να ικανοποιεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα κράτη-μέλη. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε. Η Κύπρος, επαναλαμβάνω, θα συνεχίσει να στηρίζει στεναρά τα συμφέροντα των Κυπρίων αγροτών στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της νέας κοινής γεωργικής πολιτικής.